Είναι μια συζήτηση όταν λέμε Βασίλειο τη σύμπτωση. Αφήστε ερώτημα, Ναι. Εδώ είχαμε κουβεντιάσει πριν από μερικέ εβδομάδε ότι έρχεται ένα εύκολο πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό, θεωρητικά εύκολο τουλάχιστον, με όχι ντέρμπι, α πούμε. Που θα έπαιρνε ενδεχομένω κάποιου βαθμού που ίσω το επέτρεπε να είναι στην κορυφή. Τώρα είναι τέταρτο, έχει χάσει έξι πολύτιμου πόντου σε αυτά τα μάτια. Τι λένε στον Παναθηναϊκό τώρα. Θα ήταν στην κορυφή ο Παναθηναϊκό. Mm. Δεν είναι ίσω και αποδείχτηκε, ξέρει ότι είναι σωστό αυτό που λε. Ότι ο Παναθηναϊκό πια δεν μπορεί να μετουσιώσει αυτή την υπεροχή που υποθετικά είχε απέναντι σε αυτέ τι ομάδε όπω η Λαμία, η Κυφυσιά και όφη. Μπαίνει στο τέλο τη κανονική περίοδου τέταρτο στη βαθμολογία και θα πρέπει να αποδείξει από εδώ και στο εξή ότι μπορεί ο Παναθυναϊκό, ο οποίο δεν είναι και καλό αγωνιστικά, είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το γεγονό ότι δεν παίρνει του βαθμού. Λέμε πολλέ φορέ ότι η σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Δεν μπορεί να το κάνει με τη Λαμία έχοντα πολλέ τελικέ προσπάθειε. Δεν μπορεί να το κάνει με την Κυφυσιά. Με τη Λαμία παίζει και με παίχτη παραπάνω. Σωστά. Δεν μπορεί να το κάνει με την Κυφυσιά που δεν παίζει καλά. Α αφήσουμε στην άκρη το παιχνίδι με τον Πάοκ που ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι και πήρε την πρόκληση. Απόψε δεν μπορεί να το κάνει και με τον Όφη. Τι να βλέπω. Ότι δεν μπορεί να αφήσει στον πάγκο να ξεκουράσει παίκτε σημαντικού. Για παράδειγμα, τον Αράο δεν μπορεί να το βγάλει από τα στόπερ γιατί δεν αποδίδουν οι άλλοι που έχει πάρει. Βλέπω τον Κότσιρα δεν μπορεί να το βγάλει την δεκάδα. Βλέπω ότι δεν μπορεί να βγάλει επίση από τη μεσαία γραμμή τον Ρούμπεν Πέρεφ. Δυσκολεύεται πολύ Νομίζω, έτσι δεν είναι. Ναι, και αυτό δείχνει ξεκάθαρα με την αγωνιστική εικόνα που ο Παναθυναϊκό έχει. Ο Παναθυναϊκό είναι προβληματικό στην κεντρική του αμυντική γραμμή. Mm -hmm. Είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορούν να αποδώσουν ούτε ο Ούγκο ούτε ο Ακαϊντίν με την ασφάλεια που έδιναν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστέ που είπε σε αυτά τα παιχνίδια. Ξέχωρα από αυτό. Χάνει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Τα μεγάλα αστέρια του, οι που έχουν πληρωθεί αδρά για να μπορούν να του πάρουν αυτά τα παιχνίδια και θα πούμε και ονόματα. Ο Μπακασέτα, ο Μπερνάρ. Ο Ιωαννίδη έχει σιγά σιγά παίρνει ε, πολλά πράγματα πάνω του. Ποδοσφαιριστέ, α πούμε, οι οποίοι είναι μεσοεπιθετικοί. Δεν το έχουν καταφέρει Δεν μέχρι. το έχουν καταφέρει να του δώσουν εύκολου σε εισαγωγικά βαθμού σε αυτά τα παιχνίδια που θα μπορούσε να τον έχουν ψηλά. Να βάλουμε κάτι στο κάδρο πριν τα πλέον. Και να ολοκληρώσουμε Και αυτό να αυτό σε παρακαλώ, ναι. Ο Παναθιακό δείχνει να μην μπορεί να τελειώνει εύκολα αυτά τα μάτ σε αντίθεση με τα ντέρμπι που παίζει. Και επειδή τα playoff θα κρυθούν στα ντέρμπι, εδώ λοιπόν είμαστε μπροστά σε μια συνθήκη που θα τη βρούμε μπροστά μας για το πώς και αν μπορεί να αντιδράσει για να μπορέσει να πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Κατανοητός, Αργάτα. Εννοείται, όπως συνήθως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πάμε να δούμε.